Με στόχο να εξασφαλιστεί νερό για άρδευση στο μεγαλύτερο μέρο του Δήμου Ηρακλείου, υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση σχετικά με τον πολλαπλασιασμό τριτοβάθμια επεξεργασία λιμάτων. Ένα εμβληματικό έργο που υλοποιεί η ΔΕΗ με αποτέλεσμα την παροχή 30.000 κυβικών αρδευτικού νερού, προστατεύοντα ταυτόχρονα τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Ο Δήμο Ηρακλείου τίθεται στην πρωτοπορία των κυκλικών πόλεων. Αυτό είναι μία από τι βασικέ επιδιώξει μα. Ο Δήμο Ηρακλείου να γίνει μια, μια πόλη κυκλική με μηδενικά απόβλητα. Γίνονται προβλήματα των αγροτών μας τα οποία είναι οξύτητα, όπως είναι η άρδευση. Ό,τι έρθει στο, στο βιολογικό του Ηρακλείου πλέον θα επεξεργάζεται είτε σαν τριτοβάθμια επεξεργατεία, είτε σαν ε, λίπασμα. Με εξεργασία, μετά από επεξεργασία που θα γίνει, και καταλαβαίνετε ότι είμαστε πρωτοπόροι τόσο στην Ελλάδα και πιστεύω ότι και λίγε χώρε, λίγε πόλει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχουν, έχουν μπει σε, αυτό το, σε αυτή τη διαδικασία. Κινείται στι ράγε τη κυκλική οικονομία το έργο του Δήμου, γνωρίζοντα πω το νερό είναι ένα πολύτιμο φυσικό πόρο και αξιοποιείται στο μέγιστο από του. Ότι έρχεται στο βιολογικό του Ηρακλείου, πλέον θα αξιοποιείται είτε ω τριτοβάθμια επεξεργασία, είτε ω λείπασμα. Μιλάμε για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκα κάμψης ύψους 18,5 εκατομμυρίων ευρώ και εμείς ως κυβέρνηση θέλουμε να επισημαίνουμε σε κάθε τέτοια εκδήλωση την αξία που πραγματικά έχει αυτό το ταμείο, αυτό το, το ταμείο που καταφέραμε ως κυβέρνηση να συνδιαμορφώσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίω θα επιστρέφουν προς επαναχρησιμοποίηση νερού. Λήματα τα οποία θα επεξεργάζονται με σωστό τρόπο και θα γίνονται χρήσιμο ο χρήσιμο φυσικό πόρο προ άρδευση. Απομένουν δύο χρόνια για την κατασκευή νέα μονάδα τριτοβάθμια επεξεργασία, την κατασκευή των εξωτερικών δικτύων, καθώ και πέντε νέων δεξαμένων άρδευση. Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψη. Στόχο είναι το Ηράκλειο, όπου είναι η πρώτη πόλη τη Ελλάδα που επεξεργάζεται το σύνολο των λιμάτων, να γίνει μια κυκλική πόλη με μηδενικά απόβλητα ευρωπαϊκών προτύπων, ενθαρρύνοντα και άλλε πόλει τη Ελλάδα να κάνουν το ίδιο. Αυτή τη στιγμή θα αναφέρω ότι 7 συμβάσει εκτελούνται με θέμα την επεξεργασία και την συλλογή των ακαθάρτων συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμύριων. Καταλαβαίνω ότι πλέον η ΔΕΗ μπαίνει πλέον σε μια άλλη εποχή και σε δύο χρόνια τα οποία θα έχουν ολοποιηθεί όλα αυτά τα έργα πραγματικά πιστεύω θα είναι μια από τις πρωτοπόρες που όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Το έργο αυτό θωρακίζει τη δημόσια υγεία αλλά και την προστασία του περιβάλλοντο. Θέτοντα τον πύχη ψηλά, το όραμα τη τεταρτοβάθμια επεξεργασία λιμάτων είναι πιο κοντά από ποτέ.